Λοιπόν, καλημέρα και πάλι όσο συντονιστήκατε τώρα και ξυπνήσατε πριν από λίγο. Φαντάζομαι έχετε πιει ένα πρώτο καφέ ή έχετε πάει στη δουλειά σας ήδη και ανοίξατε την τηλεόραση εκεί ή μέσω του Airflix το υπολογιστή σας. Θυμίζουμε συνδέσεις@gr, το email μας συνδέστε στο Facebook ή σελίδα μας στο Facebook και περιμένουμε παντού όπου θέλετε εσείς, όπου σας βολεύει καλύτερα τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το Καστελόριζο. Αυτή είναι η τρόπη λοιπόν επικοινωνία με την Εγώπη, τους ξαναείδατε. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση λοιπόν με το Καστελόριζο. Βλέπετε τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, τον οποίο τελευταία φορά που το φιλοξενήσαμε στην εκπομπή ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σήμερα λοιπόν είναι υπό νέο ρόλο που απέκτησε το ενδιάμεσο, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Παπαθημίτζο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, αυτό πάντως πίσω σας, εγώ θα έπαιρνα όρκο ότι είναι κάτι που το έχετε, όσο το βάζετε στα Skype, που διαλέγεις ένα φόντο για να είναι κάτι ωραίο, αλλά είναι πραγματικό από ό,τι καταλαβαίνω. Είστε εκεί λοιπόν στο Καστελόριζο, σε μια πανέμορφη γωνιά του. Και να μας πείτε τι κάνετε λοιπόν εκεί. Πραγματικά είμαστε στο υπέροχο το ακριτικό Καστελόριζο. Εγώ προσωπικά για πρώτη φορά. Εδώ πέρα ήρθαμε γιατί ουσιαστικά στηρίζουμε ως Εθνικό Κέντρο Πτυχοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που διοργανώνεται κάθε χρονιά εδώ στο Καστελόριζο και το οποίο συγκεντρώνει Έλληνες και ξένους παραγωγούς και σκηνοθέτες οι οποίοι ασχολούνται με το ντοκιμαντέρ, ένα είδος οπτικοακουστικής παραγωγής το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Δίνονται κάποια βραβεία, το ΕΚΟΜΕ δίνει το βραβείο Μεσογειακής Φιλίας σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ουσιαστικά συμβολίζει, αν θέλετε. Άρα φέτος ποιος το κέρδισε? Φέτος το κέρδισε το βραβείο Μεσογειακής Φιλίας, μια Ισραηλινή παραγωγή του David Derry, «Οι τέσσερις φυλές», ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το οποίο δείχνει πως τέσσερις εντελώς διαφορετικές οικογένειες στο Ισραήλ με διαφορετικές κοινωνικές, σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον αντιμετωπίζουν την κατάσταση του κορονοϊού. Είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το οποίο προτείνει να το δουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το είδος του ντοκιμαντέρ. Πείτε μας και λίγο για το φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώθηκε και διέρχησε μία εβδομάδα ολόκληρη, έτσι, από 20 μέχρι 27 Αυγούστου, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Άρα μπορούμε να κάνουμε και με έναν πρώτο απολογισμό. Πώς πήγε, αν ήρθε κόσμος, Έλληνες και ξένοι και το επισκέφτηκαν? Το φεστιβάλ πήγε πάρα πολύ καλά. Τιμόμενη χώρα ήταν ο Καναδάς, ήταν εδώ και η πρέσβης του Καναδά και η πρέσβης της Αυστραλίας, η οποία θα είναι η τιμόμενη χώρα του χρόνου. Περίπου 40 παραγωγές εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ του Καστελόριζου, στο Διεθνές Φεστιβάλ εδώ στο Καστελόριζο. Και νομίζω ότι πέραν των παραγωγών και των ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκαν, υπήρχαν και πάρα πολλές δράσεις. Για παράδειγμα, εμείς σαν ΕΚΟΜΕ κάναμε κάποια εργαστήρια, τα εργαστήρια συνεπερίληψης στην τάξη, τα οποία λέμε, όπου πήραμε όλους τους μαθητές του δημοτικού εδώ του ακριτικού μας νησιού, περίπου 10 με 12 παιδιά, και μέσα από ταινίες και οπτικοακουστικές παραγωγές τα ευαισθητοποιήσαμε στο θέμα της προσβασιμότητας για παιδιά με αναπηρία μέσα από τις οπτικοακουστικές παραγωγές, δηλαδή με ταινίες οι οποίες βοηθάνε τα παιδιά τα οποία είναι με αναπηρία να μπορέσουν να δούνε πάνω κάτω αυτό που κάνει και το Netflix με την προσβασιμότητα στις δικές τις παραγωγές, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο ζήτημα της προσβάσιμης κινηματογραφικής παιδείας, έτσι το ονομάζουμε, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, το οποίο έγινε και αυτό στα πλαίσια του φεστιβάλ, πέραν της προβολής των ταινιών. Ήταν νομίζω μια εξαιρετική διοργάνωση, η οποία προβάλλει και το Καστελόριζο ως τόπο πολιτισμού εδώ στην ακριτική Ελλάδα. Ναι, σωστό και αυτό, να μην το ξεχνάμε, έχει πολλά χαρίσματα, πολλά καλά το Καστελόριζο. Αυτό είναι και ένα από αυτά. Να κάνουμε γενική ερώτηση πριν πάμε στα άλλα, πέρα από τα δικά σας, τα αμυγός ενδιαφέροντα ως ΕΚΟΜΕ. Γενικώς είχε κόσμο το Καστελόριζο, το είδατε δηλαδή τουριστικά, πάει καλά η σεζόν, είδατε στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στους δρόμους, υπάρχουν τουρίστες, Έλληνες, ξένοι? Τις λίγες μέρες που βρίσκομαι εδώ, ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο για το φεστιβάλ, εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο στο Καστελόριζο. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Η πληρότητα τώρα δεν είμαι και ο ειδικότερος, αλλά νομίζω ότι η πληρότητα ήταν μια χαρά στο Καστελόριζο. Ωραία. Πάρα πολύ κόσμο. Πάμε λίγο στα του ΕΚΟΜΕ. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση εκεί πριν σας αποδεσμεύσουμε εκεί, αν και πραγματικά θα θέλαμε να κρατήσουμε αυτήν την ωραία εικόνα από το Καστελόριζο. Να ρωτήσω σχέση με το ΕΚΟΜΕ, λοιπόν, πώς πάει το όλο εγχείρημα με την χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών και επειδή
όλα τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά πιο γενναία αυτή η χρηματοδότηση. Υπάρχει μια πορεία, αν τελικά ποιο είναι το όφελος για την Ελλάδα από αυτές και από εγχώριες και από ξένες παραγωγές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το όφελος σε κάθε περίπτωση από την αύξηση των οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα, είτε αυτό αφορά ταινίες, σινεμά, είτε αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε τα κανάλια που λέμε, τις σειρές που παρακολουθούμε, είναι προφανές ότι έχει ένα τεράστιο όφελος στον τουρισμό, όπως για παράδειγμα έγινε με την ταινία Knives Out πρόσφατα, η οποία πρόβαλε το πρώτο χέλι και από τότε υπάρχει μια αύξηση τουριστική στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά υπάρχουν και ωφέλεις ό,τι αφορά την απασχόληση, έτσι, διότι προφανώς όταν έρχονται πάρα πολλές παραγωγές, ουσιαστικά είναι επενδύσεις από το εξωτερικό και στηρίζεται και ο εγχώριος οπτικοακουστικών τομέας, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι καλές θέσεις εργασίας σε πολλά αντικείμενα, σε πολλές ειδικότητες οι οποίες χρειάζεται οπτικοακουστικός τομέας, οπτικοακουστικές παραγωγές για να λειτουργήσουν. Άρα έχουμε και άμεσα ωφέλη, αλλά και έμεσα ωφέλη στον τουρισμό κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τεράστια, μια μεγάλη αύξηση με τη στήριξη του ΕΚΟΜΕ και με τη στήριξη των χρηματοδοτικών εργαλείων που το ΕΚΟΜΕ προσφέρει στον οπτικοακουστικό τομέα. Έχουμε δει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 130 παραγωγές έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΟΜΕ. Νομίζω ότι και φέτος βλέπουμε μια αύξηση των παραγωγών, αλλά και ποιοτική, θα έλεγα κιόλας, αύξηση των παραγωγών, είτε αυτό αφορά σε σειρές, είτε αυτό αφορά στον κινηματογράφο. Και αυτή είναι μια πολιτική η οποία θα συνεχιστεί προκειμένου να προσελκύουμε επενδύσεις και να στηρίζουμε και τον εγχώριο τομέα. Μια τελευταία απορία έχω μόνο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Αν η απεργία στο Hollywood που συμβαίνει, που έχει πάει πίσω όλες τις παραγωγές, αυτό επηρεάζει και project που ήταν για την Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα στην Αμερική αυτό εδώ και 2 μήνες. Σαφέστατα, υπάρχει μια μεγάλη απεργία στην Αμερική στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό προφανώς επηρεάζει όλο τον πλανήτη, όλες τις χώρες οι οποίες θέλουν να είναι ανταγωνιστικές στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών και την Ελλάδα, με την έννοια ότι παραγωγές οι οποίες σχεδιάζονταν να έρθουν στις χώρες της Ευρώπης για να γυριστούν, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προφανώς έχουν αναβληθεί και θα υπάρχει μια καθυστέρηση στο πότε θα έρθουν τέτοιες παραγωγές. Αλλά νομίζω ότι μόλις αυτό βέβαια δεν επηρεάζει τις ευρωπαϊκές παραγωγές οι οποίες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα ή από τρίτες άλλες χώρες. Αλλά σε ό,τι αφορά την Αμερική έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα, καθότι η απεργία συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και πότε θα τελειώσει. Ωραία. Κύριε Χριστόπουλε, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και μπράβο και στο Καστελόζικο και σε όλους τους συνδιοργανωτές αυτού του υπέροχου φεστιβάλ. Τυχεροί όσοι μπόρεσαν να το απολαύσουν από κοντά. Καλημέρα.